Όπως βλέπουμε, βρισκόμαστε στο λιμάνι εδώ της ΚΟΠ. Πραγματικά τα νερά από τα συνεργεία του Δήμου, τι άλλα συνεργεία είναι έξω? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια εργολαβία που τρέχει τώρα από την περιφέρεια, από τον κύριο Χατζημάρκο. Έχουν ενισχυθεί μηχανήματα όπως ανέφερε και ο αντιδήμαρχος. Σημαντική βοήθεια στον καθαρισμό των ρεμάτων. Η συνεισφορά της ΔΕΙΑΚ, τόσο της ΔΕΙΑΚ όσο και του εργοταξίου και στα ιδιώτη, πρέπει να υπάρχει. Είμαστε κοντά στους πολίτες, θα συνεχίσουμε να είμαστε. Από εκεί και πέρα, ένα προβληματάκι τώρα που έχουμε στην Καρδάμε, να ενημερωθήκαμε πριν λίγο με τον αντιδήμαρχο. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της κοινότητας αντιμάχιας, τον κύριο Φραντζίο, που στέλνει άμεσα μηχανήματα για ένα θεματάκι που έχει προκύψει στο λιμάνι. Βγήκε η θάλασσα στο λιμάνι έξω. Θα προσπαθήσουμε να το επιδιορθώσουμε και αυτό. Αντιδήμαρχε, μια δύσκολη βραδιά σήμερα, βροχές και καταιγίδες στο νησί μας, αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση της πόλης μας είναι σε καλό επίπεδο. Ακριβώς, κύριε Απολίτη, το νησί ανταποκρίνεται καλά. Μέχρι στιγμής τα ρέματα και τα ποτάμια πηγαίνουν καλά, δουλεύουν καλά. Αν εξαιρέσετε πολύ μικρές εξαιρέσεις και κάποια πολύ μικρά προβλήματα από φερτά υλικά, όλα τα άλλα ευτυχώς έχουν κυλήσει ομαλά, τα φρεάτια είναι καθαρισμένα. Η ΔΕΙΑΚ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκποδός και περιπολή. Το ίδιο και οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας. Το εργοτάξιο με τα μηχανήματά του και αυτά είναι σε επιφυλακή και βρίσκονται διάσπαρτα κατά μήκος του νησιού. Τώρα πριν λίγο μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Καρδάμενα, αλλά και εκεί θα παρέμβουμε, από ό,τι είπε ο πρόεδρος, πηγαίνουν μηχανήματα δικά μας για να παρέμβουν αμέσως. Θεωρώ με την ποσότητα της βροχής που, από όσο με ενημέρωσε τώρα και ο συνάδελφος, ο Παναγιώτης Αβίτης, ο αντιδήμαρχος, 26 χιλιοστά βροχής το τελευταίο 24ωρο, έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά το νησί. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Εμείς θα είμαστε επιποδός όλο το βράδυ και αύριο, γιατί μας έχουν δώσει ακραία καιρικά φαινόμενα και αύριο. Θα συνεχίσουμε έτσι. Προσοχή από τους πολίτες, από τις συνδημότητες μας, να προσέχουν που περνάνε, γιατί με τη φύση δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Υπήρχαν κλήσεις από συμπολίτες μας για κάποια προβλήματα ίσως που μπορεί να είχαν από τις έντονες βροχοπτώσεις ή κάποιες, ας πούμε, πλημμύρες σε κάποια υπόγεια? Όχι, κάτι τέτοιο δεν υπήρξε. Υπήρξε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική και την αστυνομία για κάποιες κατολιστές στην περιοχή της Γιάς, στον πίσω δρόμο, από το αστυνομικό. Εκεί πήγε η ΔΕΙΑΚ και η πολιτική προστασία, κλείσαμε τον δρόμο προληπτικά. Το πρόβλημα δεν ήταν πολύ μεγάλο, αλλά κρίναμε ότι αυτή την ώρα και με αυτή την αεροποντή δεν θα έπρεπε να πάνε μηχανήματα και να κινδυνεύσουν οι άνθρωποι μας. Δεν ήταν τόσο τεράστιο το πρόβλημα, μιας και δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Βάλαμε μία σήμανση για να μην ανέβουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες ή ο στρατός ή όποιος άλλος χρειάζεται να ανέβει από εκεί. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλό θα είναι, όπως σας είπα, να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Mm-hmm. Κύριε Ζαχαρέ, και η ΔΕΙΑΚ βλέπουμε ότι είναι επιποδός και εσείς ο ίδιος. Πείτε μας γενικότερα ποιες είναι οι συμβολές που έχει κάνει η ΔΕΙΑΚ. Καταρχήν, να χρησιμοποιήσω χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους τους πολίτες. Παγώμα στην πολιτική προστασία. Η δουλειά που έχει γίνει από το προσωπικό της ΔΕΙΑΚ είναι εξαιρετική. Τα φρεάτια ανταποκριθήκανε πάρα πολύ καλά, παρά την προχώρηση των 2 ημερών που ήταν κατά διαστήματα έντονη. Είμαστε πολύ